Μία διαφορετική εικόνα από εκείνη που σκιαγραφεί η κατάθεση της 23χρονης ξενοδοχοϋπαλλήλου παρουσίασαν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα ο κατηγορούμενος και η υπεράσπισή του. Ο ίδιος αρνείται στεναρά ότι βίασε τη συναδελφό του. Σε φορτισμένη ατμόσφαιρα, ο κατηγορούμενος μεταφέρθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι στο δικαστικό μέγαρο και παρουσιάστηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος όμως βασιζόμενος στα στοιχεία της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί, άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για βιασμό. Εκεί τον περίμεναν συγγενείς του με τον αδελφό του να υποστηρίζει ότι είναι αθώος. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, η υπεράσπιση συγκεντρώνει στοιχεία και μαρτυρίες άλλων συναδέλφων τους που υποστηρίζουν ότι η 23χρονη το τελευταίο διάστημα είχε αλλοπρόσαλη συμπεριφορά. Μάλιστα, φαίνεται ότι είχαν διαπληκτιστεί καθώς η κοπέλα, λίγο πριν το περιστατικό που έχει καταγγείλει, τον κατηγόρησε ότι πήρε ένα χαρτονόμισμα των 50 ευρώ που έπεσε από την τσέπη της στολής της, ενώ και οι δύο επέβαιναν στο λεωφορείο που τους μετέφερε στο ξενοδοχείο. Βασικό επίσης στοιχείο στην υπερασπιστική γραμμή του 35χρονου είναι η αξιοποίηση βίντεο από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, το οποίο δείχνει τον κατηγορούμενο να επιστρέφει 10 λεπτά από του έφυγε από το ξενοδοχείο, υποστηρίζοντας ότι στο χρόνο αυτό δεν μπορούσε να έχει εξελιχθεί βιασμός. Επίσης ζητούν άρση τηλεφωνικού απορρίτου, καθώς ο 35χρονος καταθέτει ότι την ώρα που φαίνεται να εξελισσόταν ο βιασμός, ο ίδιος καλούσε τηλεφωνικά την 23χρονη προκειμένου να μιλήσουν. Η 23χρονη ξενοδοχοϋπάλληλος εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης από διερχόμενους οδηγούς να περιπλανιέται στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης σε κατάσταση σοκ. Μεταφέρθηκε στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου, όπου δήλωσε στους αστυνομικούς ότι έπεσε θύμα βιασμού. Ο 35χρονος έλαβε προθεσμία από τον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί αύριο στις 11 το πρωί.